Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πράσινη ενέργεια. Είδαμε ότι οποιαδήποτε πράσινη ενέργεια είναι καταστροφική και δημιουργεί βλάβη στο περιβάλλον. Είδαμε τι ανεμογεννήτριε να δημιουργούν βλάβη στο περιβάλλον. Τα ηλιακά, τα, πάνελ, τα πάνελ να έχουν πολύ άσχημη συμπεριφορά στο περιβάλλον. Είδαμε ότι δεν μα προσφέρει τίποτα και οικονομικά. Και είδαμε τα τιμολογιά μα μέσα στι ΔΕΗ τουλάχιστον να πληρώνουμε 40 και 30% την πράσινη ενέργεια. Άρα ουσιαστικά εμεί πληρώνουμε για να υπάρχει πράσινη ενέργεια, αν είναι ποτέ δυνατόν. Απ' την άλλη. Ε, μιλάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κοστίζουν πολύ παραπάνω από το κόστος που τα πουλάνε, όμως χρηματοδοτούνται από τα μία των ανθρώπων για να λειτουργήσει μια τέτοια διαδικασία, επεξεργάζονται χιλιάδες τόνους για να δημιουργηθούν αυτές οι μπαταρίες. Ένας άνθρωπος που οδηγάει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και κάθεται πάνω σε μπαταρίες στο εξάμεινο, στο τρίμηνο μπορεί να πάθει τουλάχιστον λευκημία, καρκίνος, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια παγκόσμια αντζέτα να μπαίνει σε εργοστασιακέ δομέ και να μα προσφέρει προϊόντα που μα σκοτώνουν. Φυσικά δεν ασφαλίζονται και δεν παίρνουν στα καράβια γιατί παίρνουν φωτή. Και τα έχουμε δει λεωφορεία, αυτοκίνητα, τα πάντα. Άρα, είναι δυνατόν ένα πλανήτη ολόκληρο να υπακούει σε τέτοιε πράσινε δομέ και να μην έχουν ελεγχθεί κατά κόρον. Όχι βέβαια. Άρα, στόχο και σκοπό του είναι η δολοφονία μα, είναι η ασθένειά μα και φυσικά ένα περιβάλλον να το διαλύσουν όσο πιο πολύ μπορούν. Η Ελλήνια Συνέλευση δεσμεύεται ότι κάποιε τέτοιε λύσει θα πρέπει να σταματήσουν εφόσον προβάλλουμε και προφέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει με μια πολύ δυνατή φωνή και οι λύσει είναι τεράστιε. Έχουμε άφθονη ενέργεια, αν το θέλετε, στο υδρογόνο, σε άλλα αέρια, μιλάμε για ελεύθερη ενέργεια, τη μαγνητική ενέργεια, ενέργεια ιονική, ελεύθερη αυλαβή για τον πλανήτη, εγκρίνεται από την Ελλήνω Συνέλευση και γι' αυτό θα παλέψουμε.